Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, γεια σας, καλώς ήρθατε, να είστε όλοι καλά, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Αν είσαι εσύ καινούριος και με βλέπεις για πρώτη φορά, είσαι στο κανάλι Ακασταρό, στο κανάλι στο οποίο κάνουμε αριθμολογία, αστρολογία, αναλύσεις ταρό, ρούνους και χειρομαντία, ανάλυση χεριού. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα του σημερινού βίντεο? Δεν θα πάρει πάρα πολύ, θα προσπαθήσω να το κρατήσω σε ένα λογικό πλαίσιο. Είναι μέσα στην όλη διαδικασία να τα λέμε κιόλας, να γνωριζόμαστε καλύτερα, να ανταλλάσσουμε και κάποιες απόψεις και να κάνω κάποια βιντεάκια τα οποία θα έχουν μια διαφορετική έννοια, να μην είναι καθαρά πλέον μόνο ταρό ή αναλύσεις ή διάλεξη μια κάρτα. Σε κάποιες σκέψεις που έχω και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας και κάποιες τοποθετήσεις δικές μου. Όπως ήταν το προηγούμενο βίντεο το οποίο είχα κάνει σχετικά με τα ταρό, δηλαδή τι είναι τελικά τα ταρό. Το σημερινό θέμα είναι μια κατάσταση η οποία με ρωτάτε πολλές φορές, ένα ερωτηματικό δηλαδή, στο οποίο τελικά είναι το εξής. Στα ταρό ποιοι μπορεί να ρίχνουν? Μπορεί να ρίχνουν όλοι ή κάποιος πρέπει να έχει χάρισμα? Τα ταρό είναι για όλους ή μόνο για λίγους? Τα ταρό είναι για όλο τον κόσμο ή είναι μόνο για τους ευλογημένους? Τα ταρό είναι για αυτούς οι οποίοι μπορεί να ρίξει ο καθένας και να μάθει για να ρίξει ο καθένας ή είναι μόνο αυτοί που έχουν το χάρισμα ή την ευλογία του Θεού, ας το πούμε? Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να μοιραστώ λίγο τις απόψεις μου και, και να σας πω ποιες είναι κάποιες παγίδες που πρέπει να προσέξετε και επίσης να σας πω τι χρειάζεται εσείς να προσέξετε και να δείτε γενικότερα σχετικά με τα ταρό. Θα δείτε είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό το οποίο θα κάνουμε. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι για να σας απαντήσω, τα ταρό είναι για όλους. Αν κάποιος αποφασίζει και θέλει να μάθει ταρό, μπορεί να το κάνει. Ανεξάρτητα αν έχει χάρισμα ή όχι, και θα σας πω τι σημαίνει χάρισμα, πώς αυτό αξιολογείται και πώς μπορείτε εσείς να ανακαλύψετε. Δεν είναι δύσκολος ο τρόπος, εύκολος είναι ο τρόπος, αν είστε medium, αν έχετε τηλεπαθητικές ικανότητες ή κάποιο χάρισμα ή κάποιες ψυχικές ενοράσεις, ενορατικές διαδικασίες. Όμως, στη σημερινή εποχή, δυστυχώς, αυτό το που λέμε κληρονομικό χάρισμα έχει ευτελιστεί. Διότι διαφημίζεται, το βλέπουμε και πολλές φορές το βλέπουμε και σε αμφίβολες διαφημίσεις και αμφίβολους ανθρώπους, μιλάω γενικά τώρα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να χάνει την ουσία του και να γίνεται μετά και παγίδα και πλάνη, αλλά και κοροϊδευτικό και λίγο να ρίχνει και την όλη υπόσταση. Θα σας πω το εξής, τα ταρό είναι για όλους. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε αν έχετε χάρισμα ή όχι. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τώρα, να αρχίσει να μελετάει. Βέβαια, χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται κάποιες γνώσεις, χρειάζεται να ξεκινήσετε, να έχετε αυτοπεποίθηση. Θα σας πω όμως τρεις παγίδες, δικές μου τοποθετήσεις, δική μου άποψη, που μπορείτε να πέσετε. Η μία άποψη είναι η ευθύνη. Χρειάζεται ευθύνη αυτά που θα πείτε. Φανταστείτε να έρθει ένας φίλος σας, μια φίλη σας, να πείτε τα χαρτιά και να σας πει: πες μου για τις επόμενες 30 μέρες θα γίνει, ή πες μου για τα ερωτικά μου, ή πες μου για τη ζωή μου. Και να βγουν αυτά τα χαρτιά. Ο πύργος, ο διάβολος και ο θάνατος. Τι θα πείτε? Έχετε μια ευθύνη φυσικά, εννοείται ότι λέμε την αλήθεια, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι, δεν αντέχουν ακόμα και στη θέα αυτών των χαρτιών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα αντέξουν να τους πείτε ότι ξέρεις, θα έρθει κάποια καταστροφή, πολλά εμπόδια και διαστροφές ή και χωρισμοί και πολλά εμπόδια τα οποία έχεις στο δρόμο σου και πρόσεξε, διότι έρχεται και ο θάνατος, θέματα υγείας ή και ο θάνατος κάποιου προσώπου. Θα τα πείτε έτσι ξερά? Μπορεί να το πείτε αυτό το πράγμα? Οπότε είναι μεγάλη ευθύνη ο αναλυτής ταρό όταν λέει σε ανθρώπους και μιλάει, ναι, να πει την αλήθεια, αλλά να την πει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να την αποδεχτεί και ο άλλος. Οπότε όταν ξεκινήσετε να λέτε ταρό, αυτό ισχύει και για εμάς βεβαίως, και αυτούς που ήδη λένε ταρό, με ποιο τρόπο θα υποθούν κάποιες αλήθειες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή στο κανάλι μου, σε live και σε chat, διαφορετικές κοπέλες, όταν είχαν δει τον πύργο, είχαν τρομάξει. Είχαν πει: όχι, ανησυχώ πάρα πολύ τώρα, τι θα συμβεί στη ζωή μου. Φανταστείτε την αγωνία, την κατάσταση αυτού του ανθρώπου, αυτής της κοπέλας, των διαφορετικών βέβαια προσώπων, όταν είδανε τον πύργο και μέσα τους τι δημιουργήθηκε. Οπότε το ένα πράγμα που πρέπει να προσέχετε είναι η ευθύνη. Ναι, αυτό σημαίνει καταστροφή. Ναι, αυτό σημαίνει εμπόδια πολλά, ανυπέρβλητα και διαστροφές. Βέβαια σημαίνει και τα οικονομικά και τα πολλά και τα πολλά. Και αυτό σημαίνει μεταμόρφωση και τέλος πραγμάτων. Μπορεί το τέλος μιας σχέσης εδώ. Μπορεί να είναι ένας πραγματικός θάνατος. Μπορεί να είναι μια κακή υγεία. Μπορεί να είναι μια αρρώστια. Μπορεί να είναι μια ασθένεια. Μπορεί να είναι ένα διαζύγιο.
Θα τα πούμε αυτά έτσι ξερά. Οπότε μεγάλη ευθύνη στο πώς λέτε τα πράγματα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι το εξής. Υπάρχει μια παγίδα. Τα ταρό είναι πολύ ωραία. Τα ταρό είναι πολύ καλά. Όμως μπορεί κάποιος να γίνει δέσμιος των ταρό. Να είναι όλη του ζωή μόνο ταρό. Το ξαναλέω. Μην πέσετε στην παγίδα από το πρωί μέχρι το βράδυ να ρίχνετε μόνο ταρό. Χάνετε τη ζωή σας. Χρειάζεται και διάλειμμα. Χρειάζεται και προσοχή. Διότι δεν είναι μόνο η ζωή μας μόνο ταρό και μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Διότι αυτή η παγίδα σε ρουφάει μέσα με αποτέλεσμα να χάνεις άλλα πολύ σημαντικά πράγματα και από τη ζωή. Πολύ καλά τα ταρό. Πολύ ωραία να βγαίνουν οι προβλέψεις, να παίρνουμε τα μπράβο, να παίρνουμε το ένα και το άλλο. Μιλάω για εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε. Αλλά προσέξτε, διότι όταν θα δείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να πείτε τα ταρό και όσο εξοικειώνεστε και ανοίγει η διαίσθησή σας, τόσο περισσότερο μπορεί αυτό να σας ρουφήξει μέσα. Τα ταρό έχουν μεγάλη γοητεία, έχουν μεγάλο μαγνητισμό. Διότι στην ουσία τι γίνεται, ποτίζονται με τη δική σας την ενέργεια και με τον άλλον βεβαίως την ενέργεια, αλλά όσο βλέπετε και ανακαλύπτετε ότι έχετε μία δυνατότητα να τα λέτε καλά, όταν αποκτάτε αυτοπεποίθηση και δύναμη, τόσο περισσότερο μπορεί να ρουφηχτείτε μέσα. Οπότε εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει μία διαχωριστική γραμμή για το μέχρι που μπορεί να πάει. Τώρα, υπάρχει το εξής. Η επόμενη παγίδα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας και υπάρχει και στην κοινωνία μας. Το εγώ είμαι καλύτερος ή υποδέστερος από κάποιον άλλο. Ή εγώ λέω καλύτερα χαρτιά από κάποιον άλλο. Αυτό είναι λάθος. Ο καθένας τα λέει με το δικό του τρόπο. Και εσείς που μπορεί να ξεκινήσετε τώρα, θα τα λέτε εσείς με το δικό σας τρόπο και το δικό σας στυλ. Μην πάτε να αντιγράψετε κανένα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος, ας το πούμε, εντάξει, υπάρχει κάποιοι επίσημοι φορείς, οι οποίοι κάποια Ινστιτούτα, δεν ξέρω τι, τα οποία λένε κάπου να μάθεις τα ταρό κτλ. Όμως το θέμα είναι να βρείτε εσείς και να έχετε το δικό σας το στυλ. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, αν ξέρετε πολύ καλά αγγλικά, μπορείτε να πάρετε και ελεύθερα μαθήματα από το εξωτερικό και να σας κατευθύνουν. Υπάρχουν βέβαια και εξετάσεις από το εξωτερικό. Κάποια μαθήματα από το εξωτερικό, γιατί το έχω κάνει, είναι πολύ ακριβά. Σας δίνουν βέβαια πτυχίο, σας δίνουν μια αναγνώριση και μάλιστα από έναν επίσημο ξένο φορέα, όπου πλέον αρχίζουν στο εξωτερικό και οργανώνονται, και το να λες τα ταρό στο εξωτερικό είναι μια χαρά. Δεν είναι ταμπού όπως εδώ λίγο στην Ελλάδα και έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης αποκτάς στο εξωτερικό και μια επαγγελματική ιδιότητα, μια επαγγελματική οντότητα. Δηλαδή ότι έχεις ακολουθήσει κάποια στάνταρτς, ότι ακολουθείς μια διαδικασία, ότι έχεις ένα επαγγελματισμό, μια σοβαρότητα κτλ. Όμως μην πέσετε στην παγίδα του να πείτε «Α, εγώ δεν ξέρω τόσο καλά» ή «Εγώ είμαι ποδέστερος» ή «Αυτός τα λέει καλύτερα» ή «Δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση». Το θέμα είναι πολύ απλό. Τι σας κάνει κλικ? Να πω για μένα, θα μιλήσω για μένα μόνο. Σας κάνω κλικ, με ακολουθείτε. Δεν σας κάνω κλικ, δεν με ακολουθείτε. Δεν με βλέπετε. Σας αρέσω, εννοώ δηλαδή με τον τρόπο που τα εξηγώ και τα αναλύω και τα λοιπά, σας αρέσω. Σε κάποιους άλλους δεν αρέσω, ναι, έτσι γίνεται. Μην πέσετε όμως στη διαδικασία του ανταγωνισμού. Διότι θα σας γεμίσει με αρνητισμό μέσα σας και πάνω στην προσπάθειά σας να αποδείξετε ότι είστε ο καλύτερος ή καλύτερη από κάποιον άλλον, πέφτετε σε μια παγίδα. Δεν θα αναλύσω ποιες είναι οι παγίδες, γιατί ενεργοποιούνται κάποιες συγκεκριμένες αστρολογικές, δηλαδή ο βόρειο-νότιο δεσμό ενεργοποιείται εκεί και γίνεται μετά ένα μπέρδεμα με το κάρμα κτλ. Ενεργοποιείται και ο Κρόνος, έρχεται να. Αφήστε το. Εντάξει, μεγάλη ιστορία. Αυτά είναι οι παγίδες. Τώρα να πω το εξής. Υπάρχει χάρισμα. Ξεκάθαρα υπάρχει χάρισμα, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι, έχουν ένα πνευματικό χάρισμα. Θα σας το εξηγήσω πολύ συγκεκριμένα με την αστρολογία. Θα σας πω κάποιες θέσεις πλανητών, ελέξτε και εσείς το χάρτη σας, διότι είναι ένα είδος, ένα δείγμα ότι έχετε ψυχική ενόραση, ψυχικές δυνατότητες. Η πρώτη αποτύπωση για το αν υπάρχει ψυχικό χάρισμα, ψυχικές δυνάμεις, είναι ο εγώ καιρος, ήλιος στον εγώ καιρο και σελήνη στους ηχθείς. Επαναλαμβάνω, ήλιος στον εγώ καιρο, σελήνη στους ηχθείς. Είναι η ύλη που είναι ο εγώ καιρος, η γείωση, γιατί χρειάζεται γείωση, και είναι η σελήνη στους ηχθείς, όπου δίνει πολύ ισχυρές ψυχικές δυνάμεις, αλλά είναι γειωμένες, είναι προσγειωμένες, έτσι. Γίνονται με έναν τρόπο, εκφράζονται με έναν τρόπο προσγειωμένο, όχι αλαλούμα, το πούμε.
μία ακόμα επόμενη ένδειξη, έχουμε πολλούς συγκεκριμένους πλανήτες στον ένατο οίκο. Πολλοί πλανήτες στον ένατο οίκο. Ο ένατος οίκος είναι της πνευματικότητας. Επίσης, έχουμε και εκεί, αν έχουμε πολλούς πλανήτες μετά, στον 12ο οίκο. Όπου και εκεί δείχνει ψυχικές ικανότητες και αποκρυφισμό και κάρμα. Δηλαδή, εκεί σημαίνει ότι οδηγούμε να το κάνω, διότι είναι το κάρμα μου. Έχουμε μετά Ποσειδώνα φυσικά, με πολύ μεγάλες ψυχικές δυνατότητες. Αν έχετε τώρα τον Ποσειδώνα στον ένατο ή τον 12ο οίκο, τότε είστε ψυχικοί. Αν έχετε Ποσειδώνα στο Σκορπιό, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο το ψυχικό. Αν έχετε στον Καρκίνο, είναι πιο συγκεκριμένος. Αν είναι όμως στους Ιχθύς, έχετε, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς δημιουργεί λίγο θολούρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο ψυχανεμίζεις, να το πω έτσι, η διέστησή σας, πρέπει να την περάσετε μέσα από φίλτρο. Επίσης, αν έχετε σελήνη σε οποιοδήποτε ζώδιο του νερού, είτε Σκορπιό, είτε Ιχθύς, είτε Καρκίνο, ή αν έχετε, ή αν ο καρκίνος, ο καρκίνος όπως ξέρουμε κυβερνάται από το νερό, ο καρκίνος όμως στη συγκεκριμένη θέση είναι λίγο καλύτερος σαν αποτύπωση από ό,τι στους Ιχθύς, διότι οι Ιχθύς στον ψυχισμό τους είναι λίγο και εδώ λίγο ονειρικό το κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, επίσης και εδώ βλέπουμε, αν έχουμε το ταλέντο δηλαδή στον ψυχισμό, αν έχουμε σελήνη στον ένατο ή στον 12ο οίκο. Σελήνη λοιπόν στον ένατο ή στον 12ο οίκο. Το βλέπετε και αυτό το ελέγχετε. Επίσης, πολλές δυνατότητες ψυχικές είναι όταν έχουμε σελήνη ή Ποσειδώνα στον 7ο ή στον 3ο οίκο. Διότι είναι δύο οίκοι που σημαίνει ότι είναι ο σχετισμός με τους άλλους ανθρώπους. Πάρα που σημαίνει ότι έχετε ένα ταλέντο, ένα ψυχισμό και θέλετε προς τα έξω να βγείτε και να το πείτε. Στη συνέχεια, αν έχουμε Ήλιος, σελήνη ή Ποσειδώνα, που εδώ έχουμε στον 8ο οίκο, που είναι το πέρασμα στους άλλους κόσμους και εδώ σημαίνει επικοινωνία μέσα από άλλες διαστάσεις ή επικοινωνία από τον άλλο κόσμο, με ψυχές που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Βεβαίως κοιτάμε και άλλα πράγματα, όπως επίσης κοιτάμε αν έχουμε Πλούτον ή Χίρον στο 12ο οίκο, που και αυτό δείχνει μια αιμονή με τον αποκρυφισμό. Εδώ χρειάζεται πομελή, μεγάλη προσοχή, διότι αν έχουμε Χίρον ή Πλούτονα στο 12ο οίκο, είναι και το κάρμα, πρέπει να υπάρχει μεγάλη ηθική και ακαιρεότητα, αλλιώς γίνεται νοσηρό και αρρωστημένο. Επίσης, κάποιος μπορεί να γίνει πολύ γνωστός, ας το πούμε, σαν ψυχικός, σαν ενόραση, όταν ο Ποσειδώνας πρέπει να είναι στο 10ο οίκο και να έχει ένα τρίγωνο με τη σελήνη στον 7ο ή στον 3ο οίκο. Αυτά θα τα δείτε σε κάποια προγράμματα ελεύθερα, τα οποία σας βγάζουν τον αστρολογικό χάρτη και μπορείτε να το ψάξετε και να το δείτε. Επίσης, ένα ζώδιο το οποίο πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, στο οποίο είναι στον οροσκόπο όμως, όχι ζώδιο, στον οροσκόπο, είναι ο υδροχόος, όπου είναι το ζώδιο του οραματιστή, και ο Ποσειδώνας στον υδροχό δηλώνει, και αν έχει βέβαια και με ένα συνδυασμό και στον ένατο οίκο σε αυτό το ζώδιο, ή αν έχουμε υδροχό στο 12ο οίκο, σημαίνει μεγάλο ψυχικό ταλέντο και επίσης σημαίνει και ότι είναι κρυμμένο και το οποίο έρχεται στην επιφάνεια. Κυρίως προτιμάμε μέσα, πολλές φορές έχουμε σαν ένα χάρτη πολύ νερό. Αυτό είναι λίγο κακό. Είναι πολύ καλό διαστητικά, είναι πολύ καλό σαν ενόραση, είναι πολύ καλό σαν διέστηση, αλλά αν όμως δεν έχουμε γη, προσέξτε, δεν υπάρχει γη να γιώνει πράγματα, τότε δημιουργεί μεγάλη κεντρικότητα. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπορεί να έχετε δει πολλές φορές κάποιους ανθρώπους και στην τηλεόραση και σε κάποια αυτά και σε κάποιες εκπομπές που πάνε κάποιοι άνθρωποι και μπορεί να λένε: μα μιλάω με εξωγήινους, μιλάω με εκείνο, μιλάω με τ' άλλο, μιλάω με τον Θεό, με τον Χριστό, και γίνονται λίγο κεντρικοί. Διότι δεν υπάρχει γείωση. Δηλαδή, είναι καλές οι ψυχικές ενόρασεις, είναι καλός ο ψυχισμός. Αν δεν υπάρχει γη, τότε εκτοξεύεται ο άνθρωπος και γίνεται πολύ εκεντρικός, δεν τον καταλαβαίνουν και πολλές φορές αυτά που λέει είναι ακαταλαβίστικα. Διότι ο σκοπός είναι όταν πεις κάτι να έχει μια δομή, να έχει από κάτω μια βάση. Τώρα, επίσης, για ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να σας πω είναι, όπως είπαμε, Ποσειδώνας και σελήνη πρέπει να είναι και ισορροπημένα. Και η σελήνη και ο Ποσειδώνας σε συνδυασμό και με Δία ή Κρόνο στο 10ο οίκο, τότε εκεί σημαίνει και διασημότητα. Επίσης, για καλούς αστρολόγους,
Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι καλός αστρολόγος, αλλά δείχνει ένα χάρισμα, ας το πούμε, έμφυτο, είναι όταν έχουμε ουρανό σε όψη με ήλιο, σελήνη ή ερμή και αφροδίτη. Αυτό είναι καθαρά λίγο αστρολογικό. Αυτές είναι οι όψεις οι οποίες δίνουν ένα χάρισμα στους ανθρώπους, αν θέλετε, και γεννιούνται με ένα χάρισμα, για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν με την καλή την έννοια, να προοδεύσουν και να το βγάλουν στον έξω κόσμο. Επαναλαμβάνω όμως ότι κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με τα ταρό, ο οποιοσδήποτε, είτε έχει αυτούς τις όψεις πλανητών, είτε όχι, είναι ελεύθερη βούληση να ασχοληθεί ακόμα και αυτός που δεν τα έχει και να γίνει και πολύ καλός. Πάνω σχάρι, εγώ ήταν δεδομένο για μένα από τον αστρολογικό μου χάρτη και τον αριθμολογικό μου χάρτη ότι θα ασχολιόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου με αυτά τα πράγματα, με αυτές τις ενδοσκοπήσεις. Γιατί έχω Δία, έχω Ποσειδώνα, έχω στο Σκορπιό, έχω και κάποιους άλλους τριγωνισμούς, δεν θα πω τώρα όλο το χάρτη μου για να μην κουράσει, αλλά είναι μια απόδειξη για μένα δηλαδή, έχω και οροσκόπο ηχθείς, αν και ζώδιο οροσκόπος παίζει ρόλο, δεν είναι όμως αυτοί τόσο πολύ καθοριστικοί παράγοντες. Παίζουν ρόλο, σημαντικό, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας είναι μέσω η ενδοσκόπηση που κάναμε προηγουμένως. Αυτά ήθελα να σας πω, φίλες και φίλοι, αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αυτές τις πολύ σημαντικές πιστεύω πληροφορίες, κρατήστε τες, αναλύστε τες, φιλτράρετε τες, δείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Δεν έχω πρόβλημα, θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω από το βίντεο αυτό ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η γνώμη σας και να σας αφήσω σε αυτό το σημείο, να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.